Καλησπέρα. Καλό μήνα. Ελπίζω να πάρουμε πραγματικές απαντήσεις σε προβλήματα που αυτή τη στιγμή και είναι στην κυριολεξία τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και βιοπαλιστές αγρότες. Από την 1η Μαρτίου 2024, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και βιοπαλιστές αγρότες, οι οποίοι μέσα στον κυκαιώνα των οικονομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έχουν απλήρωτες ή αρρύθμιστες ή καθυστερούμενες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, έμειναν χωρίς ιατρικοφαρμακευτική κάλυψη από τον ΕΟΠΗ, χωρίς δωρεάν φάρμακα και εξετάσεις μαζί με τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο αρνήθηκε να παράσχει τη δυνατότητα που δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια διατήρησης της ασφαλιστικής ικανότητας μέσω μαζικής καταβολής εισφορών αυτών του κλάδου υγείας, με το επιχείρημα ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα μετά την COVID εποχή. Επιβεβαιώθηκε όμως ότι τα μέτρα που πάρθηκαν εκείνη την περίοδο δεν έδωσαν λύση στο πρόβλημα, απλά το μετέθεσαν χρονικά. Η αύξηση των οφειλετών προκύπτει ως συνέπεια της ισόρρευσης χρεών από την περίοδο της πανδημίας και των ανεπαρκών μέτρων που πήρε η κυβέρνηση σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 9,6% των ασφαλιστικών εισφορών το 2023. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γενικευμένη ακρίβεια, πρώτες ύλες, κόστος λειτουργίας, οικογενειακές ανάγκες, από αύξηση φόρων, επιτοκίων δανεισμού, ενοικίων, από εκτόξευση του κόστους ενέργειας ως αποτέλεσμα της πράσινης μετάβασης, της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων της ενέργειας και του ανταγωνισμού των υπερελαιστικών δυνάμεων μέσα σε ένα περιβάλλον οξυγόνου ανταγωνισμού και μονοπόλησης. Παίρνοντας υπόψη την κρίσιμη και απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τη μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών να μένουν χωρίς πρόσβαση σε όλο το δημόσιο πλέγμα δωρεάν ιατρικοφαρμακευτικής και νοσοκομιακής περίθαλψης, θεωρούμε αναγκαία τα εξής. Πρώτον, να μην χαθεί για κανέναν αυτοαπασχολούμενο και αγρότη η δωρεάν ιατρικοφαρμακευτική κάλυψη, όπως και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Δεύτερον, να καταργηθεί η εισφορά του κλάδου υγείας στις εισφορές. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και επιβάλλεται να προσφέρεται σήμερα δωρεάν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τρίτον, να υπάρξει διαγραφή τόκων και προστήμων για παλαιότερα χρέη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως και να υπάρξει κούρεμα των αρχικών οφειλών κατά 30%, ώστε να διαμορφωθεί ευνοϊκή ρύθμιση για την αποπληρωμή τους με δόσεις που δεν θα ξεπερνάνε το 10% του εισοδήματός τους, ώστε να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός και το Υπουργείο τι προτίθεται να κάνει για την υλοποίηση όλων των ανωτέρων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Τσοκάνη, να ξεκινήσω κι εγώ με ευχές για καλό μήνα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι πριν από ένα ακριβώς μήνα, την 1η Μαρτίου, συζητήθηκε στο Σώμα παρόμοια ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κύριου Μολκιώτη. Προφανώς η απάντησή μου στην ερώτησή σας δεν διαφέρει ουσιαστικά από την απάντηση που είχα δώσει τότε στον κύριο Μολκιώτη. Για να μην μένουν λανθασμένες εντυπώσεις, θα ήθελα να ξεκαθαριστεί σε όλους τους τόνους και θα το επαναλάβω και πάλι πως κανένας άνθρωπος που κατοικεί νόμιμα στη χώρα μας και συνεπώς είναι κάτοχος ενεργού ΆΜΚΑ δεν χάνει την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμα και αν έχει χάσει την ασφαλιστική του ικανότητα. Για κανέναν. Άρα όλοι είναι καλυμμένοι. Επομένως, το πρώτο ζητούμενο στην επίκαιρη ερώτησή σας ισχύει απόλυτα ήδη. Το δημόσιο σύστημα υγείας, τόσο τα νοσοκομεία όσο και οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας, είναι ανοιχτά σε όλους όσους έχουν ΆΜΚΑ και παρέχουν κανονικά όλες τις υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους που έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Να υπενθυμίσω πως για πολλά χρόνια οι ανασφάλιστοι πολίτες δεν είχαν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας παρά μόνο σε ορισμένες υπηρεσίες υγείας όπως τα επίγοντα περιστατικά. Αυτό άλλαξε το 2014, μόλις ήταν επιπληγουργίες Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν και προηγουμένως παρόν εδώ. Από τότε οι ανασφάλιστοι απέκτησαν πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση τόσο στην νοσοκομιακή, όσο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και σε φαρμακευτική κάλυψη.
Στα χρόνια της πανδημίας, όπως το επισημάνατε κι εσείς, δόθηκε κατά εξαίρεση η δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες ανασφαλείας των πολιτών να έχουν πρόσβαση και σε, σε ιδιώτες παρόχους υγείας για προφανείς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και για την αποσυμφόρηση των δημοσίων νοσοκομείων. Δηλαδή, το μέτρο δεν έγινε για λόγους οικονομικούς, έγινε για λόγους υγείας. Παρεμπιπτόντως, αναφέρατε προηγουμένως την αύξηση στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών, τη συντριπτική πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών, πιο συγκεκριμένα, είναι πιο χαμηλές ακόμα και από την εισφορά του εργάτη, του μισθωτού, ο οποίος αμοιβεύεται με τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι το αβάσταχτο, όπως το περιγράψατε προηγουμένως. Τώρα, σε φάση που είμαστε τώρα και έχουμε ότι οι υγειονομικές συνθήκες βρίσκονται, οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες βρίσκονται πίσω μας, προφανώς επανέρχεται η κανονικότητα και στο ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας. Παράλληλα, έχουμε ήδη λάβει μέτρα για κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν μπορούν να ανανεώσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 57 του νόμου 5092 του 24 προβλέπεται παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές την προηγούμενη χρονιά, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, αγρότες και ανέργους, για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του 2018, καθώς και για τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω ένα λεπτό από την δευτερολογία μου. Όσο για τις ευάλωτες ομάδες και τα έμεσα μέλη, εκτός από την πλήρη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ήδη από το 2022 καλύπτονται για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπείων και διαγνωστικών εξετάσεων και σε ιδιώτες γιατρούς. Στη ρύθμιση αυτή εμπίπτουν τα παιδιά και οι νέοι έως 18 ετών, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω με συγκεκριμένες παθήσεις, καθώς και ασθενείς με ειδικές παθήσεις, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή. Τέλος, έχει ήδη υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής διάταξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία τυχόν οφειλές προς τον ΙΕΦΚΑ μέχρι του ποσού των 100 ευρώ δεν εμποδίζουν την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, εναρμονίζοντας την νομοθεσία της ασφαλιστικής ικανότητας με εκείνη της ασφαλιστικής αλλά και της φορολογικής ενημερότητας. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτονται μικροφυλέτες που είναι πιθανό να μην γνώριζαν καν την ύπαρξη της οφειλής τους και ταυτόχρονα αποσυμφορίζονται οι υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ από τις περιπτώσεις αυτές. Θα ήθελα βέβαια να επισημάνω ότι αυτή η ευνοϊκή διάταξη σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτές οι οφειλές δεν πρέπει να εξοφληθούν. Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι κανένας ασφαλισμένος δεν μένει ακάλυπτος υγειονομικά λόγω οφειλών. Παράλληλα, με την ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση έχει φροντίσει ώστε όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες ασφαλισμένων, ιδίως ευάλωτες, να έχουν την απαραίτητη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, προσπάθησα να ήμουν αρκετά εγκρατής και ευγενικός. Όχι ότι υπάρχει τίποτα προσωπικό με τον κύριο Υπουργό, αλλά γιατί τυχαίνει να γνωρίζω από πρώτο χέρι, όσο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας λογιστής, και να ακούω στα αυτιά μου να βουίζει ακόμα το χτύπημα του τηλεφώνου, που η συντριπτική πλειοψηφία, πάνω το 80% των αυτοαπασχολουμένων, είναι ανασφαλιστή. Δεν μιλάμε για την επίσκεψη στο νοσοκομείο, μιλάμε για επίσκεψη σε ένα γιατρό, για μια έκτακτη ή τακτική εξέταση και περίθαλψη ιατρικοφαρμακευτική. Και επειδή τυχαίνει και το βλέπω με τα μάτια μου στον ΕΦΚΑ, στη σελίδα του ΕΦΚΑ, γράφει ανασφάλιστη και για τα μέλη των οικογενειών τους και για τους ίδιους. Και όχι μόνο αυτό, γιατί πολλοί περηφανεύονται και για το ψηφιακό κράτος. Μετά την πληρωμή, εξακολουθούν να μένουν ανασφάλιστοι για τουλάχιστον 15 μέρες, με αποτέλεσμα να καθυστερούν σοβαρά να έρθουν σε επαφή λόγω των προβλημάτων υγείας που έχουν, είτε με τον ιατρό το δικό τους, είτε με το φαρμακείο. Τυχαίνει πολύ εδώ μέσα να μας μεταφέρουν κάποια πράγματα, τυχαίνει όμως και κάποιοι να τα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι και θα ήθελα να μην μου το αφισβητήσετε. Σήμερα, λοιπόν, σύμφωνα με το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, μόνο τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2023 προσθέθηκαν 56.000 νέοι οφειλέτες μη μισθωτοί στους ήδη υπάρχοντες. Ενώ ο συνολικός αριθμός των μη μισθωτών οφειλετών ξεπερνάει σήμερα τις 860.000, εκ των οποίων μόνο ένα μέρος βρίσκεται σε κάποια ρύθμιση. Από το σύνολο των οφειλετών, μόνο το 1/4 περίπου οφείλει ποσά έως 500 ευρώ.
Μετά την αύξηση από 1/1/24 των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος του πληθωρισμού κατ' εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, θα δημιουργηθούν νέα χρέη σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και νέους αγρότες. Αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο για εκατοντάδες χιλιάδες μη μισθωτούς, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν περαιτέρω από το νέο φορολογικό νόμο της τερμαρτής φορολογιστείας σε βάρος τους, το ίδιο και για τους εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες που βρίσκονται αντιμέτωποι με την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής τους, των χαμηλών τιμών που τους αναγκάζουν οι εμπορευομηχανοί να πουλάνε και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Την περίοδο που διανύουμε, έχουμε και τη νέα επιβάρυνση των μικρών αυτοαπασχολούμενων από το κόστος αγοράς, αναβάθμισης και διασύνδεσης των ταμιακών με τα POS, όπως και τη δαπάνη για όσους απασχολούν προσωπικό της αγοράς λογισμικού για την εφαρμογή του μέρους της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πληρώνουν και ξαναπληρώνουν και ξαναπληρώνουν. Είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση δεν προχώρησε τυχαία στην de facto κατάργηση της δωρεάν ιατρικοφαρμακευτικής και νοσοκομιακής περίθαλψης από το πρώτο ευρώ οφειλών, από το πρώτο ευρώ, ή και από την καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης ρύθμισης ή μηνιαίας εισφοράς. Σκοπός και στόχος είναι η τρομοκράτηση των μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και βιοπαλαιστών αγροτών. Η μη ψήφιση ευνοϊκής ρύθμισης σκοπό έχει την ολική χρεοκοπία και το ξεκλήρισμα των μικρών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Οι επιλογές σας επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι τόσο για την κυβέρνηση όσο και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι και νέοι αγρότες αποτελούν διαθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και πρέπει να βγουν βία από το στίβο του ανταγωνισμού με τους ομίλους και τα μονοπόλια. Εμείς σας λέμε ότι αυτό δεν θα περάσει. Ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας των επαγγελματιών, των μικρών αυτοαπασχολουμένων και των βιοπαλαιστών αγροτών θα μπει φραγμός. Εδώ και τώρα λοιπόν επιβάλλεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση, από αύριο, ασφαλιστική κάλυψη όλων των συναδέλφων αυτοαπασχολουμένων. Σε ευνοϊκή ρύθμιση που, όπως προείπα, με κατάργηση των τόγων και των προστήμων και κούρεμα 30% και στην κατάργηση του κλάδου υγείας και την επαναφορά των εισφορών στο ποσό της 31 Δεκεμβρίου του 2023. Είναι γεγονός πως το ψηφιακό κράτος είναι μια απάτη για το λαό, αφού είναι κομμένο και ραμμένο στο ηλεκτρονικό φακέλωμα του λαού μας, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τις άμεσες κατασχέσεις λογαριασμών, τα mail οφειλών τρομοκρατίας και πανικού, τη φοροαφάμεξη και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ομίλων και των πολυεθνικών. Όταν όμως πρόκειται για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, σέρνεται είτε για την ασφαλιστική κάλυψη, είτε για τις ανημερώτες των αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, είτε για τις αποζημιώσεις πλημμυροπαθών και πυρόπληκτων, είτε για την πρόληψη και προστασία στην κατεύθυνση ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό ο λαός μας, και ολοκληρώνω, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί βιοπαλαιστές αγρότες δεν έχουν άλλο δρόμο παρά μόνο το δρόμο του αγώνα, της ρήξης και της ανατροπής με μια κυβέρνηση, με τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου και την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους έχει κάνει τη ζωή κόλαση. Γιατί μπορεί και επιβάλλεται να ανοίξει ο δρόμος για γενικότερες αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.